θείων έργων σου, τη βαδουχία λαμπρινόμενος, τη βιανία διακρίσεως φωστήρ οφθής αδύτος. Διασκεδάζων παθών την σκοτωμέναν και καταβγάζων ημών τα νοήματα, ποιμήνωσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγά έλεος. Τη 27η του μηνός Αυγούστου, ποιμένος Οσίου, Λιβερίου Πάπα Ρώμης, Οσίου Επισκόπου Κορδούης, Ανθούσης της Νέας Μάρτυρος, Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος του Νεοφανούς. Ο Όσιος Ποιμήν, μαζί με τα άλλα αδέλφια του, ίδρυσαν μία μικρή μοναχική αδελφότητα σε μία μικρή σκήτη στην Αίγυπτο. Ηγούμενος αυτής της αδελφότητας ήταν ο Αββάς Ποιμήν, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα πραγματικού ποιμένος ψυχών. Η φήμη του είχε φθάσει σε μακρινές περιοχές και πολλοίς κόσμος ερχόταν να τον δει και να τον συμβουλευθεί. Αυτός όμως δεχόταν μόνο τους μικρούς και ταπεινούς. Όσοι έρχονταν από περιέργεια δεν τους δεχόταν, έστω και αν ήταν άρχοντες. Κάποτε ένας από αυτούς θύμωσε που δεν τον δέχθηκε ο Όσιος. Και επειδή ήταν δικαστής, συνέλαβε τον μοναχογιό της αδελφής του Οσίου με την ιδέα ότι τώρα θα ερχόταν ο ίδιος ο Ποιμήν σε αυτόν. Ο Όσιος όμως έγραψε προς αυτόν: «Εξέτασον τον ανιψιόν μου κατά τους νόμους. Είναι ένοχος, τιμώρησέ τον. Εάν όμως δεν είναι, κάνε όπως θέλεις». Ο δικαστής θαύμασε τα γραφόμενα του Οσίου και αμέσως απέλυσε τον ανιψιό του. Όλα αυτά βέβαια τα κατάφερνε ο Ποιμήν, διότι καλλιεργούσε το θεμέλιο των αρετών, την ταπεινοφροσύνη. Συχνά μάλιστα έλεγε: «Ο άνθρωπος έχει περισσότερη ανάγκη από την ταπείνωση παρά από τον αέρα τον οποίο εισπνέει. Η ταπεινοφροσύνη του πνεύματος είναι η ζωή της ψυχής». Ο Όσιος Ποιμήν εκοιμήθη ειρηνικά, προκόπτοντας σε όλες τις χριστιανικές αρετές. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Φανούριος ο Νεοφανής, άγνωστος στους αρχαίους συναξαριστές, έγινε γνωστός από τυχαία έβρεση της εικόνας του τον 14ο αιώνα στην Ρόδο, όταν έσκαβαν παλιά σπίτια στο νότιο μέρος του παλαιού τείχους. Εκεί βρέθηκε ένας αρχαίος ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μεταξύ αυτών υπήρχε και η καλά διατηρημένη εικόνα επί της οποίας ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος ο Διασπορινός διάβασε το όνομα του Αγίου «Ο Άγιος Φανό». Ο Άγιος παριστανόταν σαν νέος στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό του χέρι τον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε λαμπάδα αναμένη. Γύρω δε από την εικόνα εικονίζονταν τα 12 μαρτύρια του. Τον αρχαίο αυτό ναό τον ανοικοδόμησε εκ νέου ο Νίλος και τον αφιέρωσε στο όνομα του Αγίου Φανουρίου, που όπως φαίνεται συνέταξε και την ακολουθία του. Ουρανίων εφημνίων εν γη τελείτε λαμπρός, επί γείων πανηγύριν νυν εορτάζει φεδρός,
θυμούσι τους αθλούς, κατώθεν εκκλησίαν την ουρανίων δόξαν. Οι νεύρες πόνης και άθλης της σεις, φανούριε εν δόξε. Ως άστρον ανέτειλα στη Εκκλησία Χριστού και πάντας κατηύγασας, φανερώθης θαυμαστός, φανούριε εν δόξε. Εφημούσι την συνάθλησιν μάρτης, νεμίστον σον θαυμάτων την σωτήριον χάριν. Πρεσβεύον το Κύριο υπέρ των ψυχών ημών. Ιερείς διέσωσας, εχμαλωσίας αθέου, και δεσμάς συνέθλασσα, δύναμη Θεία Θεόφρον, ίσχυνας τυράννων θράση γενεοφρόνος, ύφρανας άγγελων τάξης με της Εκκλησίας Θείων Αγλαϊσμών.